Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, Χριστός Ανέστη. Χθες ανακοινώθηκε από την ΟΔΕ με επεισοδιακό τρόπο το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό δράμας. Κάποιοι μηχανισμοί, οι οποίοι συνεχίζουν και σήμερα ακόμα να λειτουργούν, καθόρισαν το ψηφοδέλτιο που εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις τους. Δεν θα ξανασχοληθώ με το θέμα αυτό, το αφήνω να το κρίνουν οι δραμηνοί πολίτες. Από χθες το μεσημέρι δέχομαι καταιγισμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων από αγανακτισμένους συμπολίτες και φίλους. Τη στιγμή αυτή όμως αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους δραμηνούς και τις δραμηνές που πίστεψαν σε μένα και με στήριξαν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Στις περιφερειακές εκλογές οι ίδιοι μηχανισμοί μας άφησαν μόνους. Οι μόνοι που πιστεύαμε ότι μπορεί να κερδίσουμε τον νομό αλλά και την περιφέρεια ήμουν εγώ και οι συνάδελφοί μου στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας. Και σήμερα ακόμα πιστεύω ότι αν υπήρχε συστράτευση πριν 1,5 χρόνο θα είχαμε κάνει την ανατροπή σε περιφερειακό επίπεδο. Ας όψονται όμως αυτοί που, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους πολιτική επιτυχία και τίποτε περισσότερο. Όλο το διάστημα που ασχολούμαι με τα τοπικά στη Δράμα, ο κύριος σκοπός μου ήταν να είμαι και να προσφέρω στον τόπο μου. Δεν επεδίωξα να καταξιωθώ μέσα από την πολιτική. Καταξιώθηκα στον επαγγελματικό μου χώρο, με πολλή δουλειά και υδρότα, πάνω απ' όλα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο. Δεν διαχώρισα ποτέ τους συμπολίτες μου με κομματικά κριτήρια. Ένιωθα απέραντη ικανοποίηση όταν μου δινόταν η ευκαιρία να φανώ χρήσιμος στους συνανθρώπους μου. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω και στο μέλλον. Από το πόστο πλέον του Περιφερειακού Συμβούλου. Θα είμαι πάντα στη διάθεση των συμπολιτών μου σε ό,τι μπορώ να φανώ χρήσιμος και θα αγωνίζομαι για τον τόπο μου όσο οι δυνάμεις μου μου το επιτρέπουν. Τη δύσκολη αυτή όμως περίοδο που ανατρέπονται τα πάντα στη ζωή μας χρειάζεται σύνεση και νυφαλιότητα. Οι εκλογές της 6ης Μαΐου είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ στον τόπο μας. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε με συναισθηματική φόρτιση και θυμό. Καλώ όλους να ψηφίσουμε υποψηφίους που διακρίνονται για την ετοιμότητά τους και την αγάπη τους για τον τόπο μας. Υποψηφίους οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν ότι η Δράμα αποτελεί για αυτούς την πρώτη προτεραιότητα. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μου για την αγάπη και τη στήριξή τους και να ευχηθώ σε όλες και όλους το ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ας φωτίζει το δρόμο της ελπίδας για καλύτερες ημέρες. Χριστός Ανέστη και πάλι. Εγώ δεν γνωρίζω τι συνέβη. Οπωσδήποτε, σαν ένας άνθρωπος σκεπτόμενος και που έχω κρίση, μπορώ να διαισθάνομαι τι μπορεί να συνέβη. Δεν θα το σχολιάσω όμως αυτό, δεν θα μείνω εκεί, διότι το αποτέλεσμα, το επεισοδιακό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις. Και αυτό το καταθέτω πλέον ως γεγονός και τίποτε περισσότερο. Εάν κάποιοι είχαν διασυνδέσεις με την ηγεσία του κόμματος ή όχι, δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω και μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ότι υπέβαλα ένα αίτημα, όπως προέβλεπε το καταστατικό και η εγκύκλωση που έχει έρθει. Από εκεί και πέρα δεν ενόχλησα κανέναν. Πίστευα ότι το ψηφοδέλτιο το οποίο θα καταρτιστεί θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του δραμηνού λαού. Πίστευα και πιστεύω και στο μέλλον θα πιστεύω και θα αγωνιστώ όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου ώστε να ανατραπεί αυτό το σύστημα που ισχύει τώρα της επιλογής των υποψηφίων ώστε τους υποψηφίους να τους επιλέγει η τοπική κοινωνία με κάλπη η οποία θα στείνεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα νωρίτερα, ώστε και οι υποψήφοι οι οποίοι θα επιλέγονται να ξέρουν και να προετοιμάζονται έγκαιρα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο, το δημοκρατικότερο σύστημα και κάνει συνυπεύθυνους και τους πολίτες για αυτούς που επιλέγουν και να στείλουν στο κοινοβούλιο.